Δηλαδή, αν τους πούμε αυτό που λένε κάποιοι εδώ, ότι βοηθήστε μας, βοηθήστε μας, βοηθήστε μας, γιατί θα τεινάξουμε στον αέρα το ευρώ. Επιτρέψτε μου να γελάσω πολύ. Πολύ. Λοιπόν, ακούστε. Δεν σας τα λένε αυτά εδώ. Έχει γίνει ακριβώς η μέτρηση το τι θα κοστίσει η έξοδος της Ελλάδος από το ευρώ. Ξέρουν πολύ καλά. Είναι πια προετοιμασμένοι. Ακούστε με. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και ξέρουν και κάτι άλλο. Ότι αυτό θα το δώσουν μια φορά. Καταλάβατε. Και σένα. Παρακαλούν αυτή τη στιγμή. Παρακαλούν. Εγώ υποψιάζομαι, και αυτό είναι το τώρα μιλώ σοβαρά. Υποψιάζομαι ότι αυτός ο πύχης που βάζει η Τρόικα όλο πιο πάνω, φοβάμαι ότι μια και δεν μπορούν να μας διώξουν θεσμικά, όπως ξέρετε, εδώ έχει αρχίσει πια και τελειώνει, άντε να φύγουμε να ησυχάσουμε. Και απ' την άλλη θα πούμε, οπ, ησυχάσαμε. Γιατί? Γιατί αν υποχωρήσουμε τώρα στην Ελλάδα θα πρέπει να υποχωρήσουμε στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία. Ακούστε με. Τώρα αυτό δεν πρέπει να το πω. Δεν θα σας πω με ποιον είμαι δίπλα. Από τους μεγάλους τέλος πάντων. Δεν σας λέω τώρα. Μιλούσαμε για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μου λέει, έχετε απολύτως δίκιο, γιατί αν η Ισπανία ζητήσει βοήθεια, δεν την έχει ζητήσει ακόμη. Η Ισπανία και έχει πρόβλημα μόνο τραπεζιτικό. Λοιπόν, αν η Ισπανία ζητήσει βοήθεια, αποκλείεται η Ευρώπη να μπορεί να δώσει τη βοήθεια στην Ισπανία που είναι τεράστια. Οπότε, όσο λιγότεροι μείνουμε, τόσο καλύτερα. Έχετε, μου λέει, Τράτος, καταλάβατε ότι είναι ξένος τότε αυτός με τον οποίο μιλώ, έχετε, λέει, Τράτος μέχρι το Σεπτέμβρη του 2013. Έχετε, λέει, Τράτος μέχρι το Σεπτέμβρη του 2013. Λέω, γιατί? Η εκλογή της κυρίας Μέρκελ. Μετά. Λοιπόν, εγώ αυτό φοβάμαι, ότι είναι αποφασισμένοι να πληρώσουν μία φορά. Μία φορά. Γιατί τώρα τι μετράνε? Έχει κοστίσει, λέει, η Ελλάδα 3.500 ευρώ στον κάθε Ευρωπαίο. Τώρα είναι 4. 4.000. Λοιπόν, σου λέει, μία και έξω θα πληρωθούν, αλλά τελειώσαμε. Δεν θα είναι κάθε 6 μήνες νέο μνημόνιο, νέο μεσοπρόθεσμο κτλ. Κτλ. Αυτό που γίνεται, γιατί? Γιατί επιπλέον λένε ότι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν έχει γίνει τίποτε από τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει λόγω μνημονίου η χώρα πλην των οριζοντίων περικοπών. Η μεταρρύθμιση είναι κάτι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα και την αποφεύγουν οι πολιτικοί. Ναι. Ξέρετε τι είχε πει ένας Έλληνας ηθοποιός? Είχε πει ότι η λύση είναι ίσως να καλύψουμε με μαύρα πανιά την Ακρόπολη. Οπότε οι Έλληνες δεν θα μπορούν να επικαλούνται την Ακρόπολη από εδώ και στο εξής. Ακούστε, θα σας πω κάτι σοβαρότατο. Στο Κιώτο της Ιαπωνίας, στο Κιώτο, γράμμα να σταλεί σε φίλο Αθηναίο στο ξενοδοχείο Αθήνα, Γκρίσου, Ακρόπολη, Ωνάσης. Αουί. Να είμαστε σοβαροί πια. Ακρόπολη τι σημαίνει?